είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Β κεφάλαιο και 40 εδάφιο στην 903 σελίδα, με τη χάρη του Θεού. Λουκάς, Β κεφάλαιο, 40 εδάφιο. Το δε πεδίον ύψανε και δυναμούτο κατά το πνεύμα, πληρούμενον σοφίας και χάρις Θεού ή το επ' αυτό. Αμήν. Οραματίζομαι πολλές φορές στην προσευχή μου αυτή την πατρίδα που έχει φτιάξει πάνω ο Θεός για αυτούς που θα καταφέρουν να πάνε πάνω. Είναι ωραίο να φαντάζεσαι ότι θα πάω επάνω στον ουρανό και ο Θεός έχει φτιάξει ένα σπίτι για μένα υπέρλαμπρο και όχι μόνο αυτό, θα πάρω και μισθό και θα έχω ακούσει και εκείνο το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέει στα ολίγα στάτης πιστός, εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου». Και θα είσαι και στα δεξιά, που θα είναι τα προβατάκια. Άντρες και γυναίκες. Και είπα, που προσευχόμουν σήμερα, δόξα στο Θεό. Ο Θεός τα έφτιαξε, τα ετοίμασε, δόξα στο Θεό. Εγώ θα πάω. Τι να τα κάνω άμα τα έχει ετοιμάσει ο Θεός και εγώ δεν πάω. Ωραία θα είναι εκεί πάνω, θα τα απολαύσουν όσοι πάνε, θα απολαμβάνουν την παρουσία του Θεού αιωνίως, θα δούνε τους αδερφούς παλιούς, θα ευλογηθούνε, χαράς, δοξολογίες. Εγώ θα είμαι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι τι έχει κάνει ο Θεός και τι κάνει ο Θεός για μένα. Τι κάνω εγώ για τον εαυτό μου ώστε να πάω κοντά στον Θεό. Αυτό είναι το όλο ζητούμενο σε εμάς, σε αυτή τη ζωή. Και προσγειώθηκα, όχι ανομάλως, αλλά προσγειώθηκα. Και με πήγε ο Θεός σε αυτό το εδάφιο. Τι είναι ένα εδάφιο? Ένα εδάφιο, αλλά τι εδάφιο? Και μου έδειξε τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, δεν λέω άντρα ή γυναίκα, του ανθρώπου, τα οποία πρέπει να υπάρχουν μέσα του για να μπει στον ουρανό. Όχι με παιχνιδάκια, όχι με επιπολαιότητες, αλλά με στοιχεία που τον ριζώνουν στο Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε τώρα πώς μου το ανέλησε το Πνεύμα το Άγιο. Απλά, το δε πεδίον, λέει, ύψανε. Θεός τάξης, ομορφιάς και συγκεκριμένων πραγμάτων όταν έρχεται η ώρα τους. Δηλαδή, πώς το ξεκίνησε το Χριστό? Τον εγέννησε η Μαρία. Δεν ήρθε ουρανό κατέβατος, δεν έκανε τυμπανοκρουσίες, αλλά τον έβγαλε ένα βρέφος που το σπαργάνωσε και ξεκίνησε να μεγαλώνει. Εκεί ευαρεστεί το Θεός. Δηλαδή, που ευαρεστεί το Θεός, αφήσατε, λέει, τα παιδιά να έρθουν προς εμέ, διότι τον διούτον είναι η βασιλεία των ουρανών. Απλή καρδιά. Ξεκινάω. Απλή καρδιά παιδιού. Δεν θυμώνει, δεν κρατάει, δεν συνεχίζει να μαλώνει με τον άλλονα. Σήμερα μαλώσαμε, σε 5 λεπτά τα βρήκαμε. Δραπετσόνα, 1963, 65, 67, εγώ. Οι δρόμοι ήταν με χώμα. Ποδήλατο ποιος είχε? Κανένας. Και φτιάχναμε πατίνια με ρουλεμάν. Και μετά πήγε ο Γιωργάκης και πήρε ένα ποδήλατο. Ποδήλατο στη γειτονιά, στην παρέα, πω, καλύτερος φίλος. Γιωργάκης αγαπάμε όλοι, δώσε μια βόλτα. Τσακωνόμασταν με τον Γιωργάκη γιατί ο Γιωργάκης δεν έδινε το ποδήλατο. Μα μέσα σε 5 λεπτά τα βρίσκαμε. Τα βρίσκαμε. Μέρα παραμέρα πήγαινα στο σπίτι μου γεμάτο αίματα. Νοσοκομεία, τσιμπιδάκια, χειρουργία. Με κανέναν όμως δεν κράταγα και δεν μου κρατάγανε έκτρα. Παιδιά, είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Είσαι παιδί, η καρδιά σου είναι απαλή, δεν κρατάς. Χριστιανέ, που μπήκες μέσα στην εκκλησία και ευελπιστείς να μπεις μέσα στον ουρανό. Το ανάποδο,
Πώς μπήκαμε στην εκκλησία άγριος. 33 χρονών άγριος. Μέσα από τον κόσμο, με τις συνήθειες του κόσμου, με την πονηριά του κόσμου, με τη μυρωδιά του κόσμου. Στην εκκλησία μέσα τι γίνομαι. Παιδί, πάω προς τα πίσω. Γυρίζει το χρόνο ο Θεός, εδώ και εδώ. Δεν με συμφέρει να είμαι άγριος μέσα στην εκκλησία του Χριστού, δεν θα πάω στον ουρανό. Απλά πράγματα. Τι πρέπει να κάνω, να φροντίζω την απαλότητα της καρδιάς μου, όπως φροντίζει η μαμά το βρέφος. Απαλότητα. Οτιδήποτε βλέπω ότι πάει να ξεκινήσει μέσα μου, να λέω σιώπα, ησύχασε καρδιά μου. Γιατί τώρα δεν έχω εκείνο το φρόνημα του κόσμου, ώστε να περιμένω από τον κόσμο τίποτα. Τι περιμένω, από τον Κύριο. Μα καλά, ο Θεός σου έδωσε, αδερφέ μου, 400 αδερφούς, 500, 100, 50, 30. Πολύ καλά έκανε ο Θεός και τον ευχαριστώ. Τι προς εμέ. Εγώ πρέπει να είμαι όπως θέλει ο Χριστός. Όλοι οι αδερφοί τι είναι, αγαπητοί, αγωνιστές. Και αν πιάσουμε έναν προς έναν, θα δούμε ότι ο καθένας έχει την ομολογία του, άντρες, γυναίκες, νέοι. Από πού τον ελευθέρωσε ο Χριστός και τον έβαλε μέσα στην εκκλησία. Μα δεν μπορώ να κουβαλήσω τα του κόσμου μέσα στην εκκλησία. Απελευθερώνομαι. Γίνομαι ανόητο παιδί. Μ' αρέσει. Ανόητο παιδί. Είχα πάει τώρα στην Κρήτη. Ο Βασιλάκης μου, εγγονός μου. Του λέω, έλα εδώ. Εγώ θα σου ρίχνω, του λέω, μια σφαλιάρα και θα μου δεις ένα φυλάκι. Ναι, παππού. Ναι, παππού, ναι, παππού. Του λέγα, σκύψε. Έκανα έτσι. Παπ, του δίνα εδώ μία. Απαλά, μην φανταστείτε. Γύριζε αυτός, με φύλαγε. Μια φορά το ξέχασα. Είμαι παππού. Παππού. Ήθελε τη δόση του. Και ο Χριστέ μου, τι είναι αυτό το παιδί. Τι είναι αυτό το παιδί. Τον μάλωσε ο πατέρας του την άλλη στιγμή. Το λέγει, σ' αγαπάω, παπά. Με μαλώνει ένας αδερφός την άλλη στιγμή. Πες, σ' αγαπάω, αδερφέ μου. Μα πώς να το πω, αφού η καρδιά μου είναι σκληρή. Μα αυτό αγωνίζεται ο Χριστός να κάνει. Αυτό αγωνίζεται. Τι έκανε λοιπόν, το δε πεδίον ύφξανε. Ανέβαινε, αυξανόμενο, με υγεία. Χριστιανός αναγεννημένος, ίσον υγιής άνθρωπος δια του νοός. Υγιής, όχι στο σώμα. Δεν σημαίνει ότι όποιος μπει μες στην εκκλησία δεν θα αρρωστήσει, δεν θα φύγει, δεν θα πάει στον Κύριο. Ο καθένας έχει το χρονοδιάγραμμα που το έχει φτιάξει ο Θεός. Αλλά υγιής εδώ, ώστε να προστατεύω την καρδιά μου για να μπω μέσα σε αυτό το υπέρλαμπρο ετοιμασμένο για εμές σπίτι. Και τρόμαξα. Τώρα τελευταία τρομάζω συνέχεια. Λέω, μα τόσες φορές θα έχω διαβάσει. Πώς είναι δυνατόν να μην ψηλαφίζω αυτή την απαλότητα και την απλότητα του Λόγου του Θεού. Πεδίων που αύξανε. Δεν θέλει άνδρες. Θέλει άνδρες πίστεως. Όχι άνδρες δυνάμεως και αυτά και εκείνα. Αυτά είναι τζούφια πράγματα. Άνδρες και γυναίκες πίστεως που είναι παιδιά. Στο να μην έχουν μεταξύ τους τίποτα. Να είναι καθαρά, να είναι ευλογημένα. Να μην τσακώνονται, αλλά και αν τσακωθούνε, την άλλη στιγμή να τα βρούνε. Θυμηθείτε, σας παρακαλώ πολύ, πως ήταν όταν ήμασταν παιδιά. Απίστευτο είναι. Δεν χαράγαμε, δεν κρατάγαμε καμία κακία, κανένα σε κανέναν. Και αυξάνει το παιδί. Το δε παιδί, λέει, ύψανε. Και δεύτερο κομμάτι, εδυναμούτο κατά το πνεύμα. Τρομερό. Δηλαδή, να αρχίζει το μυαλό μου να δουλεύει και να έχω νουν Χριστού. Νουν Χριστού. Ξέρετε, έψαξα μέσα στη γραφή και λέω, πρέπει να μου δείξει ο Θεός κάποιους άνδρες οι οποίοι περπατήσανε έτσι, είναι πολλοί. Αλλά με πήγε συγκεκριμένα. Δηλαδή,
Το παιδί του Θεού έχει νουν Χριστού. Δεν κάνει ό,τι θέλει. Σκέφτεται. Αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν με πίστη στο Χριστό ότι αυτός θα κάνει το καλύτερο, και αυτή είναι ξυπνάδα του χριστιανού. Δεν προτρέχει, δεν τρέχει, δεν αναλαμβάνει τίποτα αυτός. Τα αφήνει όλα στον Κύριο και λέει: Κύριε, προπορέψου εσύ. Ή βάλε μου μέσα στην καρδιά αυτό το οποίο πρέπει να κάνω, που εσύ εγκρίνεις. Και με πήγε στον Ιακώβ. Μ' αρέσει ο Ιακώβ, απίστευτος άνθρωπος. Έγινε ό,τι έγινε με τον Ισάφ. Δεν θύμωσε με τον Θεό, γιατί να είμαι κυνηγημένος. Και πήγε στο Λάβαν. Δηλαδή από τη μία το ένα πρόβλημα με τον Ισάφ, και από την άλλη τον πάει στο Λάβαν, τον απίστευτο αυτόν άνθρωπο. Και δεν του μιλάει ο Θεός για 20-21 χρόνια. Του μίλησε πριν πει στο Λάβαν και του ξαναμίλησε όταν ήταν να φύγει. Εργάστηκε μέσα στο Λάβαν εξαιρετικά. Το μυαλό του που ήτανε να πάει να ελευθερωθεί κάποια στιγμή, περιμένοντας τον Θεό. Δηλαδή δεν προέτρεξε, δεν πήρε τα πράγματα στα χέρια του, και αυτό μας λέει ο Θεός: μην προτρέχεις, περίμενε, εγώ θα τα τακτοποιήσω όλα. Και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα το κάνει, και το έκαμε στον Ιακώβ. Θα το κάνει και εμάς, σε κάθε περίπτωση. Και του μίλησε ο Θεός και του λέει: ετοιμάσου. Ετοιμάσου. Τι έκαμε ο Ιακώβ? Πήρε τα πράγματα και άρχισε να τρέχει, αλλά χώδεν. Έχει σοβαρότητα ο Ιακώβ. Είναι σοβαρός με τα πράγματα που του έχει δώσει ο Θεός. Σοβαρός με τις γυναίκες του, σοβαρός με τα παιδιά του, σοβαρός με τους δούλους, σοβαρός στη σχέση του με το Λάβαν και τα ξαδέρφια του. Έτσι πρέπει να είμαι. Δεν με συμφέρει να είμαι επιπόλαιος. Άκουσε τη φωνή του Θεού, ετοιμάστηκε, και απέναντί του θα ερχόταν ο Ισάφ, ο οποίος Ισάφ έχει πάρει άλλο μονοπάτι. Ποτέ δεν περιμένω μες στη ζωή μου όλοι να είναι ίδιοι με μένα. Ακούτε τώρα, αυτά είναι μηνύματα. Δεν περιμένω, δεν έχω την απέτηση να με αγαπάνε όλοι, δεν έχω την απέτηση να με δέχονται όλοι, δεν έχω την απέτηση να με ακούνε όλοι. Οριμάζω. Ξέρει ότι έχει αδικήσει τον Ισάφ, που για μένα δεν τον αδίκησε. Του τα πούλησε τα πρωτοτόκια, αλλά τον κορόιδεψε μετά στην ευλογία του Ισάφ. Τον έχει αδικήσει τον Ιακώβ, τον Ισάφ. Και τι θα κάνει τώρα? Δεν βάζει μέσα στην καρδιά του θλίψη. Η θλίψη δεν αρμόζει στην περίπτωσή μας που είμαστε αναγεννημένοι. Θλίψη δηλαδή, τι θα κάνω, πώς θα το κάνω, πω ποτι του έκανα, σταμάτα, λέει ο Θεός. Εγώ θα τα τακτοποιήσω όλα. Αμήν, αμήν. Στεναχωριέσαι. Βεβαίως και έχεις κάνει λάθη. Βεβαίως και θα κάνεις λάθη. Βεβαίως και θα ξανακάνεις λάθη. Αλλά εγώ είμαι εδώ εφόσον μετανοείς. Και του δίνει νου ο Θεός. Δεν έχει λάβει πνεύμα Άγιο, δεν αναγεννημένος. Αγαπάει το Θεό του πατέρα του. Έτσι απλά. Τι να κάνω? Μου κάνει εντύπωση που η Λία επήρε τους θεούς του πατέρα της. Και σκέφτηκα και είπα, ακόμα και μέσα στο σπίτι μου, μπορεί να αντιμετωπίσω θέματα διαφορετικότητας στη διδασκαλία. Πώς θα αντιδράσω? Με νεύρα, με αυστηρότητα, ή θα προσευχηθώ? Δηλαδή ο Θεός μας τα φανερώνει όλα. Όταν ανακαλύψανε τους θεούς που είχε πάρει η γυναίκα του μαζί της, η Ραχήλ, δεν θυμάμαι ποια ήταν, δεν θύμωσε, δεν τη μάλωσε. Ήτανε προσιλωμένος σε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και έρχεται μπροστά στον Ισάφ. Τι έχει κάνει? Έχει κάνει τακτοποίηση όλων των πραγμάτων. Το μυαλό του που είναι, πως
θα κερδίσει, θα νικήσει αυτή τη μάχη που είναι πολύ σοβαρή και είναι μπροστά του. Εμείς το κάνουμε αυτό? Δηλαδή σκέφτομαι ότι είμαι σε ένα περιβάλλον εχθρικό ή το έχω ξεχάσει? Δεν είναι τακτοποιημένα όλα, τίποτα δεν είναι τακτοποιημένο. Η ψυχή μας βρίσκεται ανά πάσα στιγμή εν κινδύνο. Δεν έχω τακτοποιήσει τίποτα. Τι κάνω όμως? Μπαίνω πίσω από τη χάρη του Χριστού, προσεύχομαι και περιμένω να βρω έλεος την ημέρα που θα είναι δύσκολη. Και θα βρω έλεος. Δηλαδή τι είναι? Είναι αυτό το περπάτημα της δοκιμασίας, της εξασκήσεως του να μπορέσω να ανέβω επάνω στον ουρανό, ώστε να μπορώ επάνω στον ουρανό να τα έχω αφήσει όλα. Να καταλάβω δηλαδή τη ματαιότητα των πραγμάτων. Μια ματαιότητα η οποία είναι τεράστια. Επιθυμίες, το ένα, το άλλο, αλαζονία, άστα λέει ο Θεός όλα. Άστα όλα. Σε μια στιγμή έφυγες, ήρθε ένας εκεί στον οροπό, έδωσε 60.000, πήρε ένα μαγαζί που νοικιαζόταν επιχείρηση και 2.500 ευρώ το μήνα νίκη. Μόλις το πήρε, το ανακαίνισε, το ξεκίνησε, πέθανε από έμφραγμα, 52 χρονών. Άφρον, τι λέει ο Θεός, άφρον. Εσύ ετοιμάζεις, φτιάχνεις αποθήκες, θα οικονομήσω, θα κάνω. Και ο Θεός λέει, άφρον, τι κάνεις? Λειτουργώ έτσι σαν χριστιανός. Ή λέω, Κύριε, δώσε μην σήμερα. Και άφησε τα ωφελήματα ημών. Και μη σε ανέκηση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Δηλαδή, έξυπνος άνθρωπος που έρχεται σε επαφή με τον Θεό και ξέρει τι να του πει. Και ο Θεός λέει, αμήν, ευχαριστούμε σε σένα. Γιατί δεν ήρθες να μου ζητήσεις όπως ο Σολομώντας, Δεν του ζήτησε παλάτια αυτά, τι του είπε, δώσε μου μυαλό, σοφία, να μπορέσω να διοικήσω αυτά που μου δίνεις. Το κάνουμε αυτό για την οικογένειά μας? Δεν το κάνω. Και αν το έκανα κάποτε, τώρα δεν το κάνω. Γιατί μπήκα τώρα σε άλλα πράγματα. Μπήκα στα πράγματα του Θεού πιο βαθιά, άλλα πράγματα, και χάνουμε την ουσία που είναι αυτή η απλότητα. Δηλαδή, δώσε μου σοφία σε ό,τι μου δίνεις να μπορώ να το διαχειριστώ. Και το λέει μετά. Τι έκαμε λοιπόν ο Ιακώβ? Ταπεινώθηκε όταν είδε τον Ισαφ έως εδάφους 7 φορές. 7 φορές. Παρατηρώ αδελφούς οι οποίοι δεν μιλάνε. Δεν ταπεινώνονται. Εγώ θα πάω να του μιλήσω. Ας έρθει αυτός να μου μιλήσει. Σας είπα μια φορά με δύο αδελφούς από μια άλλη εκκλησία που ήταν τσακωμένοι κάνα χρόνο, 1,5. Τους πιάσαν όλοι, τους μιλήσανε. Να έρθει αυτός, όχι να έρθει ο άλλος. Να έρθει αυτός, να έρθει ο άλλος. Άκρη καμία. Και τι έκαμε ο Θεός? Μια μέρα βρίσκονται σε μια δημόσια υπηρεσία και μπαίνω στο ασανσέρ μαζί και το ασανσέρ κολλάει στο δεύτερο όροφο και δεν μπορούσαν να βγούνε. Δύο άτομα. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Έχει 7,5 δισεκατομμύρια ασανσέρ η Αθήνα. Στο ένα ασανσέρ αυτοί οι δύο και χάλασε. Πώς είναι δυνατό? Πέρασε μισή ώρα. Πέρασε μια ώρα. Κοιταζόντουσαν, κάναν έτσι, αυτά μου τα είπαν. Πέρασε 2 ώρες, λέει ένας στον άλλο, τι θα γίνει, θα αφήσουμε τα κόλλα μας εδώ, πώς το βλέπεις? Αυτό ήταν. Έσκασε ο διάβολος. Αγκαλιαστήκανε, φιληθήκανε, τζουπ, το ασανσέρ, πήγε στη θέση του, βγήκαν έξω αγκαλιασμένοι και ενωμένοι. Αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, τα κάνει ο Θεός. Αλλά γιατί να φέρω τον Θεό σε αυτό το σημείο να αναγκαστεί, να τον κάνω να αναγκαστεί, να με κάνει να κάνω το απλό που είναι να είμαι λογικός και παιδί στην καρδιά? Προσεκίνησε έως εδάφους 7 φορές. 7 φορές. Έχασε. Ο Ισάφ ήταν έτοιμος με 400 λεβέντες να τους πάρει τα κεφάλια ολονών. Κοιτάξτε, η ταπείνωση του Ιακώβ φύλαξε όλους τους άλλους. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Ταπεινώνεται ο πατέρας, ο Θεός θα ευλογήσει όλη την οικογένεια. Ταπεινώνεται ο ποιμένας, η πρεσβύτερη, θα ευλογήσει όλη την εκκλησία.
ταπεινώνε τη μάνα στα παιδιά, θα την ευλογήσεις φόδρα σφόδρα. Γιατί ο Θεός θα αναλάβει όλα. Δεν έχει εξυπνάδες. Δεν σηκώθηκε ο Ιακώβ εκείνη την ώρα, του πει, τι έγινε Ισαάκ, τα πρωτοτόκια τα πούλησες, ας ήσουν πιο προσεκτικός, άσε με στον δρόμο μου τώρα και άμα θες σκότωσέ με. Όχι τέτοια. Άμα είσαι μόνος σου, μόνη σου, κάμε ό,τι θέλεις. Άμα όμως ο Θεός σου έχει δώσει μία ψυχή, είσαι υπεύθυνος για αυτή την ψυχή. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Υπεύθυνος, υπεύθυνη. Άρα δεν κάμω του κεφαλιού μου, έχω νουν Χριστού, προσέχω τι κάμω. Και όταν σηκώθηκε, αγκαλιαστήκανε, γιατί έκλεψε την καρδιά του Ισαφ. Άλλα περίμενε ο Ισαφ, ανατροπή μέσα στην καρδιά του έκαμε ο Ιακώβ. Αγκαλιαστήκανε, τα βρήκανε και μετά λέει ότι θάψανε μαζί και τον πατέρα τους. Αγαπημένοι και ενωμένοι. Η πορεία τους δεν ξέρω ποια ήταν. Τα βρήκε ο Ισαφ, συνεχίσαν, ήταν αγαπημένοι. Δεν ξέρω, δεν μας λέει γραφή τέτοια πράγματα. Ένα ξέρω, ότι ο Ιακώβ με το απλό μυαλό του πήρε νίκη. Νίκησε και προχώρησε και ο Θεός τον ευόδωσε. Μετά παρατήρησα σε αυτό που λέει μετέπειτα, εκτός από το πνεύμα πληρούμενο, λέει σοφίας. Και με πήγε ο Θεός στον Ιωσήφ. Ένα παιδάκι, προσέξτε, η απαλή καρδιά είναι το μήνυμα σήμερα. Να μην ξεχνιόμαστε. Μην φεύγεις από την εκκλησία μου τρομένος με τον αδελφό, με την αδελφή. Απαγορεύεται. Να φεύγουμε αγαπημένοι. Μα αδερφέ μου, τώρα το μήνυμα το έχω ακούσει, τα ξέρω τώρα αυτά. Βρε, τα ξέρεις, κάνεις τίποτα. Ή πέφτεις πάντα στο ίδιο και το ίδιο λάθος, παράπτωμα. Πρέπει να μάθω να πολεμάω την καρδιά μου, να την καθησυχάζω και να ξεκινήσω να λέω, έχει δίκιο άλλος. Δεν έχω δίκιο εγώ. Τον επήρανε τα αδέρφια του, την ξέρω την ιστορία, δεν το λέω γιατί δεν την ξέρουμε. Αλλά να θυμηθούμε λίγο τη λεπτότητα των πραγμάτων. Το πουλήσανε στους Μαδιανίτες. Είπανε ψέματα στον πατέρα του, τον έφαγε ένα άγριο θηρίο. Τον πήραν οι Μαδιανίτες, πήγανε, τον αγόρασε ο Πετεφρής. Ακούτε τώρα, και το παιδάκι είναι 17 χρονών. Τι είχε η καρδιά του τώρα μέσα. Τον πήρανε από τα παιχνίδια που είχε και τον εβάλανε σκλάβο στο Πεντεφρύ. Ωραίο παιδί, φρέσκο, καθαρό, άγιο. Και του βάζει πρόσκομα ο διάβολος, αδελφέ μου, πρόσεχε. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή σου, μην πέφτεις. Μυαλό. Μην πέφτεις. Ωραία η Πεντεφρίνα. Θα ήταν γυναίκα φίνα. Αρώματα, πράγματα, το έχω σκεφτεί. Γιατί δεν είναι δύσκολο να πεις, εντάξει ο Ιωσήφ κρατήθηκε. Ποιος κρατήθηκε. Άντε τώρα εσύ να έχεις να φας ένα μήνα και να σε βάλουν έξω από μια ψισταριά και να γυρίζει το γουρνόπουλο και το αρνί και τα κοκορέτσα και να σου πούνε μη φας. Ένα μήνα έχω να φάω, μη φας. Τι γυναίκα θα ήταν αυτή, Ο διάβολος όταν κάνει κάτι για να ρίξει το παιδί του Θεού, αυτό που θα φέρει μπροστά το πρόσκομα θα είναι τέλειο. Τέλειο. Του όρμηξε, έγινε όλο αυτό το σκηνικό, δεν τα έβαλε με το Θεό. Ακούτε. Εμείς πολλές φορές τα βάζουμε με το Θεό. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, γιατί ο Θεός το επιτρέψει αυτό σε μένα, γιατί το επέτρεψε. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, έτσι ήθελε ο Θεός, έτσι κάμει. Έτσι ήθελε, έτσι κάνει. Ουδείς αδοκίμαστος θα περάσει στον ουρανό. Γι' αυτό μας έχει φέρει εδώ. Μας διδάσκει και παράλληλα κάνεις και εργαστήρια μαζί με τη θεωρία. Ακούσε εδώ το κήρυγμα, γιατί στο κάνεις το κήρυγμα σήμερα, ώστε αύριο που θα έρθει η δοκιμασία, να πεις, οπ, τι είπε ο Θεός, κάτσε ήσυχα τώρα. Δεν σήκωσε κανένα γιατί στο Θεό. Ένα παιδί απαλό.
Και επειδή δεν ενέδωσε στην Πεντεφρίνα, τον εβάλανε στη φυλακή κατηγορούμενος ότι της ρίχτηκε. Ακούτε τώρα τι τραβάει ο χριστιανός, ε. Και μέσα στη φυλακή ο Θεός έφερε τα πράγματα έτσι και τον έφερε εκεί που ήθελε ο Θεός να τον εφέρει. Και ο Θεός θα μας φέρει εκεί που θέλει να μας φέρει, αδελφοί. Εμείς πρέπει να μείνουμε, είναι απλό το μήνυμα σήμερα. Μείνε στην απλότητα, στην αγάπη του Θεού. Μη στεναχωριέσαι, μη βιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Ο Θεός θα έρθει την κατάλληλη ώρα. Ξέρετε, μην ξεχνάτε, λέει, την ημέρα των πικρών πραγμάτων. Εγώ την ξεχνάω, λέει, έρχεται ο Θεός, ευχαριστώ τον Θεό και μου τη θυμίζει μέσα από τα πάρα πολλά που μου έχει κάνει. Δούλεψα μια μέρα και έκανα ένα μεροκάματο. Φτωχός τότε στην αρχή της πίστης, όχι τώρα είμαι πλούσιος. Απλά τότε ήταν μικρά τα παιδιά, ήταν άλλα τα πράγματα. Και μου έδωσε ο άνθρωπος αυτός για μια δουλειά που του έκανα ένα πενιντάρικο. Και φεύγει το πενιντάρικο από την τσέπη μου με ένα μηχανάκι που είχα και φεύγω από το Σικάμινο 14 χιλιόμετρα περίπου να πάω στον Οροπό. Χαρούμενος, Φωτεινή έφερε ένα πενιντάρικο, κάνω έτσι που το πενιντάρικο. Πουθενά το πενιντάρικο. Πρέπει από εδώ από εκεί το πενιντάρικο. Ψάχνω, πουθενά το πενιντάρικο, ήταν ζήτημα ζωής. Λέω, προσευχηθώ. Και κάνω μια προσευχή. Τότε με άκουγε ο Θεός. Και μου λέει το Πνεύμα του Άγιου. Θα πας εκεί στο σπίτι του απ' έξω, την ώρα που έστριψες, τα λεφτά είναι μες στο θάμνο. Το πιστεύεις? Αμήν. Έγινε το μηχανάκι από 50, 1500 έγινε. Λέω, μην περάσει κανένας άλλος και το πάρει. Μα σου είπε ο Θεός ότι θα είναι εκεί. Το προστατεύει, μην φοβάσαι. Έλα όμως που είσαι άνθρωπος. Έτσι έφυγε το μηχανάκι. Τρέχω, πάω, γιατί είχα και την ανάγκη να δω αν αυτό που άκουσα ήταν αλήθεια. Το πενιντάρικο ήταν μέσα στους θάμνους. Πες δόξα στο Θεό. Εάν ο Θεός ξέρει την ανάγκη μου, ότι σήμερα δεν έχω να πάρω γάλα, δεν έχω να πληρώσω εκείνο, μου ήρθαν όλα ανάποδα. Δεν ξέρει, που το ήξερε για μένα για το πενιντάρικο, δεν ξέρει τα άλλα τα σοβαρά. Όλα τα ξέρει ο Θεός. Πρέπει όμως να περάσεις, αδελφέ και αδελφοί, μέσα από αυτό το μονοπάτι, γιατί κάτι ο Θεός σε διδάσκει, κάπου σε ανεβάζει, μεγαλώνεις, δεν θα μείνεις πεδίο. Ήυξανε, λέει, το πεδίο. Μεγάλωνε. Σε τι μεγάλωνε? Σε γνώση. Σε κατανόηση των πραγμάτων. Άρχισε μετά και πήγαινε στο ναό και κήρυτε. Και τι κήρυτε? Κήρυτε τη γλώσσα τη δική τους. Δύσκολα, μονοσύμφωνα. Πού την έμαθε αυτή, πού τα έμαθε αυτός όλα αυτά τα πράγματα, 12 χρονών παιδάκι, η επιθυμία του, να είναι πάντα στο ναό. Κοιτάω την καρδιά μου, δεν είναι η επιθυμία μου να είμαι πάντα στην εκκλησία, μα είσαι πρεσβύτερος, τι να πω ψέματα. Γιατί έρχονται επιλογές άλλες. Πρέπει να κάνω σήμερα αυτό, πρέπει να κάνω σήμερα το άλλο, πρέπει να κάνω το άλλο και δεν κάνω το πιο βασικό και ουσιώδες που είναι να έρθω στο σπίτι του πατέρα μου. Θα το κάνεις από αύριο, ήθε να βρω δύναμη. Η επιθυμία μου όμως αυτή. Ζητάς από τον Θεό να σε ελευθερώνει από όλες αυτές τις μέρημνες που σε έχουν κατακλείσει. Καμιά φορά ζητάω, καμιά φορά δεν ζητάω. Μακάρι ο Θεός να με βοηθήσει. Μα μια φορά μου είπε ο Θεός, σταμάτα να λες, ο Θεός να με βοηθήσει και κάμε κάτι εσύ να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Σε τι να σε βοηθήσω? Να σου κάνω ένεση μέσα στο μυαλό και στην καρδιά για να κάνεις αυτά που είναι τα πρέποντα, που είναι το συμφέρον σου. Εσύ θα πάρεις απόφαση, θα κάνεις το θέλημά μου και εγώ από πίσω θα στα δίνω όλα. Θα μου δώσεις μια Mercedes? Όχι. Όχι. Μια βέμβε? Όχι. Τι θα μου δώσεις, ένα φιατάκι? Ούτε φιατάκι. Θα πηγαίνεις με τα πόδια. Αλλά εγώ θα σου δώσω γερά πόδια, θα σου δώσω υγεία, θα ευλογήσω τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, το σπέρμα σου και δεν έχεις καμία έλλειψη. Πες δόξα. Δόξα. Και μια μερσεντεδούλα δεν με χάλαγε όμως. Πόσο μας αγαπάει αυτός ο Θεός. Πόσο μας υπομένει αυτός ο Θεός. Θυμάμαι δύο αδέρφια παλιά που ήταν εδώ.
έχουν φύγει τώρα στον Κύριο και αρρώστησε η αδελφή, πήγε στο νοσοκομείο, ήταν πόναγε η καημένη αδελφή τότε, καημένη το λέω με την έννοια του πόνου. Και ήταν ο αδερφός, η Φωτεινή τότε είχε βγάλει το θυροειδή στο Λαϊκό και ήμουνα συνέχεια εκεί μαζί και μιλάγαμε με τον αδερφό. Γονάτισε ο αδερφός και είπε, έχω παράπονο, μου λέει, με το Θεό. Δεν μπορώ να τη βλέπω έτσι να υποφέρει. Πονάω. Και θύμωσε, γιατί ο Θεός το επέτρεψε αυτό, αδερφέ μου. Λέω, αδερφέ μου, είσαι 85 χρονών. Η αδελφή είναι και αυτή 80. Η γυναίκα μου εμένα από κάτω είναι 40. Έχουμε 3 παιδιά. Εγώ έφερα τα παιδιά στο νοσοκομείο και το μικρό το Δανίλη που ήταν τότε πόσο ήταν, του έβαλα την κάλτσα τη δική μου και εγώ έβαλα το Δανίλη. Δεν ξέραμε που πάνε τα 4. Έφυγε η μάνα μέσα από το σπίτι. Και ο θυροειδής, δόξα τω Θεώ, δεν προχώρησε, το βγάλαμε, καθάρισε. Αντί να λέω εγώ στο Θεό, γιατί το λες εσύ, εσύ θα πρέπει να λες, Κύριε, πάρε μας και τους δύο. Κύριε, ευλόγησέ με και θεράπευσέ με. Πόσο χρόνο είσαι, αδερφέ? Με 102. Συγγνώμη, δηλαδή, τι να σε θεραπεύσει ο Θεός? Να σου δώσει δύναμη να μείνεις δοξάζοντας τον Θεό μέχρι τέλους. Και προσευχήσου και για τους νέους και τις νέες που είναι πιο βαριά από σένα. Νουν, τι ζητάω? Τι ζητάω? Τον επήρανε εκεί, τον εβάλανε στη φυλακή τον Ιωσήφ, δεν σήκωσε καμία, μα καμία ένσταση. Και ξέρετε τι μου αρέσει με αυτό το παιδί? Ότι πάντοτε μέσα στην καρδιά του είχε να ξανασμίξει με τα αδέρφια του. Τι απίστευτο πράγμα. Να σε πουλήσουν τα αδέρφια σου. Είναι μηνύματα αυτά, αδερφοί, ακούστε τα. Και εγώ τώρα τα ακούω. Και να έχεις την επιθυμία να ξανασμίξεις με αυτούς που σε πούλησαν, γιατί η καρδιά σου είναι απαλή, καθαρή. Άφησε αυτού, ουγαρίδωση, τι πιούσε. Ουγαρίδαση, τι πιούσε. Μα σε βάλανε στο σταυρό. Άφησε τους. Άφησε αυτής. Μπορώ να το κάνω αυτό? Κύριε, μπορεί να το κάνεις σε μένα? Ναι, μπορεί. Πρώτη αγάπη. Πρώτη αγάπη. Ούτε πονηρά σκέφτεσαι, ούτε να κάνεις διπλωματικές αυτές, τίποτα. Μπήκαμε στην εκκλησία 33 χρονών. Άγιοι αδερφοί. Άγιοι αδερφοί. Ευλογημένοι. Φεύγαμε τότε με τον αδερφό από τον Οροπό, με ένα παλιό αμάξι που είχε, φεύγανε εξατμίσει στον δρόμο. Είχε ολονυκτία Παρασκευή. Να έρθουμε στην ολονυκτία με μία επιθυμία να μου μιλήσει ο Θεός με προφητεία. Γιατί και εγώ ήμουνα. Και εγώ ήμουνα. Και μάλιστα με έβλεπα τους προφήτες και φεύγανε, γιατί ήταν κουρασμένοι οι αδερφοί, θύμωνα μέσα μου. Και έλεγα, μα αυτός έχει προφητεία, είναι υποχρεωμένος να κάτσει που του έχει δώσει χάρισμα ο Θεός. Για να μιλήσει ο Θεός στο λαό και σε μένα. Έλεγα εγώ στο μυαλό μου μέσα. Και μίλαγε ο Θεός. Και σε ό,τι του ζήτησα του Θεού με κάλυψε, μου μίλησε λεπτομερέστατα, χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα. Σήμερα, σήμερα, καρδιά μου, να μας δώσει ο Θεός μια καρδιά σαν του Ιωσήφ και των ανδρών αυτών, της καινής και της παλαιάς. Και όταν ήρθε η ώρα, ο Θεός τον ύψωσε. Και έτσι θα μας καλύψει ο Θεός. Τον ύψωσε και έγινε αυτό που έγινε. Και ήρθανε και τα αδέλφια του, ήρθε και ο πατέρας του και είπα, Κύριε, σε ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ. Λέει λοιπόν, πληρούμενο λέει σοφίας και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Στο πληρούμενο σοφίας θέλω να κάνω μια, έτσι λίγο πίσω αναδρομή. Στο πρώτο του ξεκίνημα της διακονίας δεν βγήκε αμέσως να πάει να κάνει θαύματα και να κάνει. Πού πήγε? Στην έρημο. Εκεί τον δοκίμασε ο σατανάς. Δεν ξέρω
τι παρερμηνία έχει γίνει και νομίζουν ότι όποιοι μπουν μέσα στην εκκλησία ότι όλα θα είναι με λιγάλα. Η εκκλησία είναι μάνα. Ο Χριστός είναι κεφαλή και ο Πατέρας ο Θεός είναι πατέρας. Και για τον καθέναν έχει συγκεκριμένη δοκιμασία. Και αν δοκίμασε τον Χριστό ο Σατανάς, δεν θα δοκιμάσει εμάς. Είναι δυνατόν. Και θα έρθει και θα ξαναέρθει και θα ξαναέρθει και θα ξαναέρθει και δεν το βάζει κάτω ο άτιμος. Τι πήγε, το πήγε στην έρημο. Πώς του απάντησε? Πάντα μέσα από το Λόγο του Θεού. Πάντα μέσα από το Λόγο του Θεού. Μπορούσε να κάτσει. Έφυγε. Αυτό είναι η σοφία η αυξανόμενη. Ησυχάζω εγώ τώρα τη γνώση μου, τη γνώμη μου και μιλάω μέσα από το Λόγο του Θεού. Μέσα από το Λόγο του Θεού. Για τα πάντα έχει απαντήσεις μέσα ο Λόγος του Θεού. Θυμάμαι μια μέρα γύριζα από τη Λούτσα και βλέπω έναν, δύο αυτοκίνητα σταματημένα, είχε κατέβει κάτω ο ένας, ψηλός, και είχε πιάσει τον άλλο να μπάπα μπούπα μπάπα μπούπα κοντούλης ο άλλος, του ρίχνε. Τι κάνεις εκεί, του λέω, γιατί το δες τον άνθρωπο? Δεν μου δίνει σημασία, και πήγα και τον έσπρωξα να τον ελευθερώσω τον άλλον. Αυτός όπως έφυγε πήρε σβάρνα και τη μάνα του, γίνανε κουλουβάχατα, βγήκε ο άλλος έξω, έφυγα. Λέω, αυτό που έκανα ήταν καλό? Για να δούμε στη γραφή. Και πήγα στις παροιμίες. Ξέρετε τι λέει? Όποιος λέει μπλέκεται σε ξένη διαμάχη, είναι λέει σαν να πιάνει σκύλο λυσσασμένο από τα αυτιά. Θα κάνει μία έτσι, θα σε δαγκώσει και θα κολλήσει και λύσα. Μα για όλα έχει ο Θεός απάντηση. Μα τι να κάνω? Τίποτα να μην κάνεις. Κάμε μία προσευχή, ο Θεός να τους ηρεμήσει. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είσαι πρόβατο. Πρόβατο. Δεν το πολέμησε το Σατανά, δεν είπε εκείνη την ώρα, πατέρα, στείλε μία λεγιώνα, φύγε από εδώ. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Το απαντούσε μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι αύξηση. Όχι γνώσης, επίγνωσης. Ξέρω τώρα ότι άμα ανοίξω το στόμα μου θα πω ένα σωρό κουταμάρες και άντε μάζεψέ τους. Άμα όμως πω ένα εδάφιο, δύο εδάφια, τελείωσε. Τελείωσε. Και βέβαια, χάρις Θεού ή το λέει επ' αυτό. Οι συναθρήσεις όλες που κάνουμε, λένε οι υπεύθυνοι, οι αδελφοί που είναι πάνω στον άμβονα, η αγάπη του Χριστού, η χάρη του Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου ή με τα πάντων ημών αμήν. Πόσοι από εμάς το παίρνουμε αυτό φεύγοντας? Πόσοι? Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου ή με τα πάντων ημών αμήν. Και όλοι λέμε αμήν. Να σου πω, τιμάσαι, κοίτα. Τίποτα. Μία κόφωση απίστευτη. Δηλαδή δεν ξέρω πως πρέπει να καθαρίζουμε τα αυτιά μας μπαίνοντας μέσα. Ίσως είναι μια λύση. Αλλά δεν είναι τα αυτιά, είναι η καρδιά. Θέλω, ενδιαφέρομαι ο Θεός σήμερα, σήμερα, να με διδάξει πάλι. Μα τα ξέρω, τα έχω ακούσει, τα άκουσα προχθές, τα άκουσα τίποτα. Βρε, σήμερα σου ξαναμιλάει και μου μιλάει ο Θεός. Σήμερα. Η καρδιά σου μπορεί να γίνει απαλή, θέλεις να γίνει απαλή? Σε ενδιαφέρει να είναι απαλή? Μα με φτύνουνε, δεν σε φτύνουνε, ψυχαλίζει. Μα αφού τον είδα, με έπτυσε, βρε, ψυχαλίζει, σου λέω. Ψυχαλίζει, λες, αφού στο λέω, άντε ψυχαλίζει. Αμήν, απλά πράγματα. Έτσι μας θέλει ο Θεός, έτσι πρέπει να είμαστε. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους, δια τούτο λέει αναπολόγητος είσαι, ο άνθρωπε, πας ως της κρίνης. Δηλαδή γιατί κρίνω? Κρίνω γιατί η καρδιά μου δεν είναι απαλή. Έχει μέσα θέμα. Διότι λέει, εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις. Ξεχνάω ότι με ακούει ο Θεός. Δεν με ακούει ο Θεός. Και ειδικά μα νομίζω ότι έχω και δίκιο, γίνομαι οδοστρωτήρας, μπουλντόζα πνευματική. Εγώ έχω δίκιο.
Δεν ακούω τίποτα, δεν κάνω τίποτα. Ξέρετε, ο αδερφός ο Παυλόπουλος, όσοι τον θυμάστε παλιοί, ήρθα μια Πέμπτη στην εκκλησία και προχωρώντας εκεί, φόραγε και το σκουφάκι, με πλησιάζει και μου λέει, αδερφέ Καβίδα, μου λέει, σε συγχωρώ. Λέω και εγώ σε συγχωρώ. Νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα. Όχι, μου λέει, δεν κατάλαβες, εγώ σε συγχωρώ, μου λέει. Λέω, τι λέει ο άνθρωπος, από τι με συγχωρείς, αδερφέ μου, σου έκανα κάτι? Λέει, δεν μπορώ να σου πω, αλλά σε συγχωρώ. Δεν μπορείς να μου πεις, αλλά με συγχωρείς. Πήγα το βράδυ στην προσευχή και είπα, κύριε, τι έκαμα του αδερφού, από τι με συγχωρεί? Δεν είχα κάνει τίποτα του αδελφού, αλλά ο Θεός με δίδαξε κάτι. Πριν έρθει στην εκκλησία, πρέπει να προσεύχεσαι. Να κάνεις μια προσευχή. Και όταν φεύγεις από την εκκλησία, να ξανακάνεις μια προσευχή. Μόνος σου, μόνος σου. Κύριε, τώρα θα πάω στην εκκλησία. Έχει κάποιος αδελφός μαζί μου κάτι? Γιατί είμαστε άνθρωποι. Πέρασα, το σκούντιξα, δεν τον επρόσεξα, δεν του μίλησα, μου μίλησε, δεν του μίλησα. Φανέρωσέ μου. Το κατάλαβα τότε. Και όταν φύγω από την εκκλησία το βράδυ, πήγε στην προσευχή. Μήπως ενόχλησα κανέναν, ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο που μου είχε κάνει εντύπωση ο Θεός που με δίδαξε με το θέμα αυτό. Όσοι θυμόσαστε, ήταν η Μαρία τότε, η Ιούζεφ, η αδερφή μας, η οποία έφυγε βία. Και μπαίνω μια μέρα μέσα και έρχεται και μου λέει, αδερφέ Καβίδα, ο Κύριος μου έδειξε ένα ενύπνιο και είπε να μου πει την ερμηνεία. Λέω, μαράκι, ήρθες στον πιο λάθος άνθρωπο. Ούτε ενύπνια εγώ έχω χάρισμα να λέω, ούτε τίποτα. Αλλού πήγαινε. Μου λέει, ο Θεός μου είπε να έρθω σε σένα. Λέω, σου είπε Καβίδας Βασίλης του Ελευθερίου? Μου λέει, ναι. Άμα στο πω ο Θεός. Λέω, θα είναι κανένα εύκολο. Θα το πω τσακατσάκα. Λέω, για πες το ενύπνιο. Μου λέει, το ενύπνιο. Όχι. Λέω, για πες μου το ενύπνιο. Μου λέει, εγώ να σου το πω. Λέω, ποιος εγώ, να σου το πω. Και μαζί να κοιμόμασταν, εσύ το είδες. Λέω, αδερφέ μου, είπε ο Θεός να μου πεις εσύ το ενύπνιο. Λέω, Μαρία, με κοροϊδεύεις. Σου έδειξε ο Θεός ένα ενύπνιο. Σου το πω εγώ το ενύπνιο που σου έδειξε ο Θεός? Πώς είναι δυνατόν? Μου λέει, αδερφέ, έτσι μου είπε. Γελάς ή σοβαρεύεσαι? Λέω, Χριστέ μου, τώρα η Μαρία ήταν πολύ σοβαρή αδερφή και άγια. Πήγα, γονάτισα εκεί, ήταν σε 10 λεπτά θα ξεκίναγε το κήρυγμα. Γονατίζω και λέω, Χριστέ μου, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Εκείνη την ώρα μου δείχνει ο Θεός το ενύπνιο και την ερμηνεία. Ακούτε? Λέω, έλα να σου πω. Το ενύπνιο είναι αυτό και η ερμηνεία είναι αυτή. Λέω, τώρα ή θα μου δώσει καμία, ή θα βάλει τα γέλια, και η αδερφέ βάλει τα κλάματα. Και μου λέει, αυτό είναι, αδερφέ μου, λέει, το ενύπνιο. Και ευχαριστώ το Θεό, μου λέει, για τη λύση που σου, για την απάντηση που μου έδωσε. Και τρόμαξα, αδερφή. Τρόμαξα. Μας παρατηρεί ο Θεός. Μπαίνω μέσα στην εκκλησία, πώς είμαι. Πρεσβύτερος, σοβαρός. Παλιά αδερφοί δεν γελάγανε, χαχαχά, χαχαχά, χαχαχά. Είχανε σοβαρότητα, Πνεύματος Αγίου. Όχι ότι εμείς δεν έχουμε, αλλά σοβαρότητα. Οι διάκονοι, σοβαρότητα μέσα στην εκκλησία. Δεν μιλάμε, δεν γελάμε, το κάνουμε, πρέπει να το μαζέψουμε. Η παρουσία του Θεού δεν μπορεί να ιερουργήσει το Πνεύμα το Άγιο, εάν οι άνθρωποι είναι έτσι. Γιατί μου τα δίδαξε ο Θεός? Ίσως γιατί ήμουνα επιπόλαιος μες στην εκκλησία. Δεν ξέρω. Αλλά κατάλαβα ότι πρέπει να είμαι ετοιμοπόλεμος στα πνευματικά. Δεν μπαίνω μες στην εκκλησία να κρίνω κανέναν αδελφό. Δεν θέλω να κρίνω κανέναν αδελφό. Δεν θέλω. Φοβάμαι την κρίση του Θεού. Ας με κρίνει ο Θεός για τα λάθη μου, με κεφαλαία τα μου. Όχι γιατί κρίνω τους άλλους αδελφούς. Επειδή λέει, τα αυτά πράτης σίω κρίνω. Και τι σημαίνει? Αυτοδικαιώνομαι. Εξεύρομαι δε ότι η κρίση του Θεού είναι κατά αλήθεια εναντίον των πρατώντων τα τιάφτα. Και νομίζεις τούτο, ο άνθρωπε, εσύ ο κρίνων τους πράττοντας τα τιάφτα και πράττων αυτά, ότι θέλεις εκφύγει την κρίση του Θεού, ρωτάει ο Παύλος. Βλέπετε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Γρήγορα να τρέξω να ζητήσω συγγνώμη. Αδερφέ μου, συγγνώμη, έκαμα ένα λάθος. Με συγχωρείς. Φταίω, φταίω, ναι, εγώ φταίω. Έκαμα λάθος, σου ζητάω συγγνώμη. Και η συγγνώμη να είναι μέσα από την καρδιά. Δεν θέλω να έρθει ο Θεός και να με κρίνει. Η κρίση του Θεού τι μπορεί να είναι? Από το Α μέχρι το Ω. Ο Θεός ό,τι θέλει κάνει.
Γιατί να περάσω μια τέτοια κρίση. Και τελειώνω. Ή καταφρονείς, λέει, τον πλούτο της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η Χριστότητα του Θεού σε φέρει εις μετάνοια. Δηλαδή, η αγάπη του, η υπομονή του μέσα στη ζωή μου, με κρατάει, με ευλογεί. Και εγώ τι κάνω, ξεχνάω να κάνω την αυτοκριτική μου την πνευματική. Δηλαδή να πάω το βράδυ και να πω, Κύριε, πώς στάθηκα σήμερα. Είμαι εντάξει σήμερα. Πήγα καλά. Τι να κάνω, έχω κάνει κάποιο λάθος, αδερφοί, είναι πολύ σοβαρό. Και να κοιμηθώ το βράδυ σαν παιδί. Απαλή η καρδιά μου, τσακώθηκα με το Γιουργάκη, δεν μου έδινε το ποδήλατο, του σκάσα και εγώ το λάστιχο, αλλά μετά πήγα και πήρα λεφτά από τη μάνα μου και του το έφτιαξα. Και κοιμηθήκαμε όλοι καλά. Είμαστε σε ένα περιβάλλον απίστευτο. Μην το χαλάμε με ανόητες κινήσεις δικές μας. Μας έβαλε ο Θεός σε μια καθαρότητα. Μας έβαλε σε μια εκκλησία που μάθαμε ότι κηρύτεται το Λόγος και κηρύτεται ανώθευτος. Μας έδωσε αδελφούς που έχουν γνήσια αγάπη Χριστού μέσα τους. Και μας έδωσε και ένα στόχο να πάμε στον ουρανό. Ο Θεός να μας κρατήσει μέχρι τέλους και να μην χάσουμε αυτή την όραση. Αμήν.